Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας εκτάκτως μαζί σας αυτή την ώρα για να παρακολουθήσουμε μαζί την διακαναλική συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λίγο πριν αναχωρήσει για την Ελβετία και τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που θα έχει εκεί για το εδαφικό. Μαζί μου στο στούντιο, Νίκος Τωρανίδης από το Δημοκρατικό Συναγερμό, Στέφανο Στεφάνο από το ΑΚΕΛ, Μάρκος Κυπριανό από το ΒΙΚΟ. Καλησπέρα σας κύριοι, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Και θα πάμε καταρχήν πρώτα στο Προεδρικό. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Μάριος Παπαϊλία για να μας δώσει τις τελευταίες πινελιές λίγο πριν από τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μάριε, καλησπέρα. Δεν έχουμε ακόμη το Μάριο. Τι να περιμένουμε, κύριε Τωρναρίτη, να ακούσουμε σε 25 περίπου λεπτά? Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνέχεια της ενημέρωσης που έκανε στη Βουλή των Αντιπροσώπων και μέσω βεβαίως της Βουλής του Κυπριακού Λαού θα ενημερώσει τους πολίτες για τις μέχρι στιγμής συγκλήσεις που υπήρξαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα απαντήσει στα ερωτηματικά που υπάρχουν και είναι αλήθεια και θα εξηγήσει για ποιο λόγο πρέπει να προχωρήσουμε στην απεξάρτηση της Κύπρου από την τουρκική κατοχή. Ναι, βεβαίως. Γίνεται αυτή η συνέντευξη τύπου. Στις 8.30 έχει συνέντευξη τύπου και ο κύριος Ακιντζή στις κατεχόμενες περιοχές. Γίνεται λοιπόν αυτή η συνέντευξη τύπου σε μια μέρα που οι Τούρκοι μας στέλνουν και πάλι μήνυμα για το θέμα των εγγύησεων, κύριε Τωρναρίτη. Μα είναι γι' αυτό τον λόγο που πρέπει να επιμείνουμε στις κεντρικές διεκδικήσεις μας, στις αρχές και αξίες που υποτίθεται υπηρετούμε. Θέλουμε μια πατρίδα απαλλαγμένη από επεμβατικά δικαιώματα τρίτης χώρας. Δεν εννοείται μια χώρα πλήρες μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει εγγυητικά δικαιώματα μια τρίτη χώρα σε αυτή. Και εν πάση περιπτώσει λέμε ότι πρέπει μέσα από τις διαπραγματεύσεις να καταφέρουμε να απαλλάξουμε την Κύπρο από την τουρκική επικυριαρχία. Όλοι συμφωνήσαμε ότι ο μόνος τρόπος είναι η διαπραγματεύση. Αυτό, αυτό είναι μια διακήρυξη και μόνο όμως. Ναι, δεν βλέπουμε βήματα προς τα εμπρός. Τα βήματα δεν θα φανούν μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις του όποιου Τούρκου αξιωματούχου, αλλά το τι θα λεχθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς, κυρία Κενεβέζου, αναμένουμε από την Τουρκία πλέον να καταθέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις αλήθειες. Τα ψέματα κάποια στιγμή τελειώνουν. Και τελειώνουν ακριβώς στην Ελβετία. Καταθέτω το εξής, θα το σχολιάσετε μετά. Εγώ έχω την αίσθηση ότι οι Τούρκοι λένε την αλήθεια τους. Και γι' αυτό και τη λένε δημοσίως, για να δημιουργούν και κλίμα, κύριε Τωρναρίτη. Κύριε Στεφάνου, διαφωνείτε σε αυτό που λέω? Μας λένε την αλήθεια τους. Θα δούμε. Όπως και να είναι, ο καθρέφτης θα είναι οι διαπραγματεύσεις. Και επειδή τώρα πάμε να συζητήσουμε ένα θέμα που η Τουρκία θα πρέπει να δώσει το δικό της στίγμα, θεωρούμε ότι εδώ θα δούμε κατά πόσον η Τουρκία τελικά θέλει να προχωρήσει προς την επίτευξη λύσης ή τα όσα λέει περί λύσης του Κυπριακού απλά είναι... Εννοείται θα διαφανεί και μέσα στη συζήτηση που θα γίνει τώρα στο εδαφικό. Ναι. Τι κινήσεις ενδεχομένως να δούμε να γίνονται από την Άγκυρα μέσω Ακιντζή. Διότι ξέρετε, πάντοτε για το εδαφικό η Τουρκία είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον που συνήθως το συσχέτιζε με ζητήματα ασφάλειας και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι που θεωρούμε ότι τούτη την ώρα στην Ελβετία και στη συζήτηση του εδαφικού η Τουρκία θα κληθεί να δώσει διαπιστευτήρια. Από την άλλη βεβαίως το ότι φτάσαμε στο εδαφικό είναι ένα θετικό στοιχείο. Δεν γνωρίζουμε αν θα γίνουν τα απαραίτητα βήματα προς την κατεύθυνση εκείνη που αναμένουμε και η κατεύθυνση που αναμένουμε είναι να συνενέσει η τουρκική πλευρά σε ουσιαστικές εδαφικές αναπροσαρμογές έτσι ώστε μέσα από αυτές να επιτρέπεται η επιστροφή μεγάλου αριθμού Ελληνοκυπρίων προσφύγων του 1974 και με αυτόν τον τρόπο να διευκολυνθεί η επίλυση άλλων τυχών του Κυπριακού όπως είναι το περιουσιακό. Και όπως είναι γνωστό στο περιουσιακό δεν έχουν γίνει και πολλά πράγματα, υπάρχουν πολλές διαφωνίες. Ναι, πολλά ανοιχτά ζητήματα έστω και στο θέμα αρχής υποτίθεται ότι οι δύο πλευρές τα έχουν βρει. Στο θέμα αρχής φαίνεται έχουν βρει αλλά υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα όπως είναι τα κριτήρια, όπως είναι ποιος έχει τον πρώτο λόγο και κλπ. Ιδιαίτερο σημαντικά. Πάμε Προεδρικό και στο Μάριο Παπαϊλία. Μάρια, καλησπέρα.
Καλησπέρα και πάλι από το Προεδρικό Μέγαρο. Να πούμε πως σε μερικά λεπτά αναμένεται να ξεκινήσει η διακαναλική συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μια συνέντευξη τύπου η οποία θα ξεκινήσει με εισαγωγική ομιλία του Προέδρου Αναστασιάδη, κάνοντας συγκεκριμένες αναφορές σε μιλία σε θέματα τα οποία είχαν προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό μέτωπο. Όπως είμαστε θέσεις να γνωρίζουμε, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας θα ξεκαθαρίσει πως η όποια λύση του Κυπριακού θα είναι μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι το ένα που κρατάμε. Το δεύτερο, αναμένεται να αναφερθεί στην βασική συμφωνία των τεσσάρων βασικών ελευθεριών που έχει υπάρξει μεταξύ του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Μουσταφά Κιντζή. Ναι. Αλλά αναμένεται να αναφερθεί και στην ρητορική της Τουρκίας, και εδώ ήταν ένα σημείο έντονης αντιπαράθεσης, λέγοντας πως θα ζητήσει μάλλον πως η Τουρκία τα λόγια τα κάνει πράξεις. Ναι. Θα στείλει λοιπόν μηνύματα λίγο 24 ώρα πριν ανέβει η αυλαία των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία, στο Μον Πελερά. Να πούμε επίσης, Μιλία, πως εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο την συνέντευξη τύπου αναμένεται να παρακολουθήσουν και αρκετοί τουρκοκύπριοι δημοσιογράφοι. Έχει διαμορφωθεί μια ειδική αίθουσα στην οποία θα παρακολουθούν σε ταυτόχρονη μετάφραση στα αγγλικά και στα τουρκικά το τι αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ενώ να επισημάνουμε πως ο Μουσταφά Κιντζή στις 8:30 θα δώσει τη δική του διακαναλική συνέντευξη τύπου στα κατεχόμενα. Υπήρξε ένα αίτημα από τον Μουσταφά Κιντζή όπως γίνει κοινή αυτή η διακαναλική συνέντευξη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το απέρριψε αμέσως, θεωρώντας πως δεν συντρέχει οποιοδήποτε λόγος για κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Επέδειξαν ενδιαφέρον οι Τουρκοκύπροι συνάδελφοι, Μάρια, είναι αρκετοί που βρίσκονται εκεί? Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον, Εμιλία. Εμείς είμαστε στην είσοδο του Προεδρικού. Η αίθουσα που έχει διαμορφωθεί είναι στο πλάι. Να πούμε πως υπάρχουν και αυστηρά μέτρα ασφαλείας εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα που γίνεται. Υπάρχει έντονη κινητικότητα. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει και η συνέντευξη τύπου. Να πούμε λοιπόν πως ναι, υπάρχει αυτό το έντονο ενδιαφέρον από πλευράς Τουρκοκυπρίων να παρακολουθήσουν και από κοντά τι θα πει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ωστόσο, αναφέρομαι και εμείς το τι επιχειρήθηκε από το Μουσταφά Κιντζή να γίνει η Εμιλία, μια κοινή διακαναλική συνέντευξη, η οποία ως γνωστό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την έχει απορρίψει, γιατί όπως ανέφερε δεν συντρέχει οποιοδήποτε λόγος αυτή τη στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο. Και Μάρια, να πούμε ποιοι έχουν το έργο της υποβολής των ερωτήσεων απόψε προς τον Πρόεδρο. Λοιπόν, από το ΜΕΚΑ είναι ο Μιχάλης Παυλίδης, Διευθυντής Ειδήσεων. Από τον ΑΛΦΑ ο κύριος Τσαλακός. Από τον ΑΝΤΕΝΑ η κυρία Κοτζαμάνη. Από το ΡΙΚ είναι ο Πανίκος Χατζηπάναγης. Από το ΣΥΓΜΑ ο Νικόλας ο Μαρκαντώνης. Να πούμε πως θα είναι και τα δύο κανάλια επίσης Παγκύπρας Εμβέλειας, τα οποία τα γνωρίζαμε τοπικά, είναι το Extra και το Capital, σε αυτή την συνέντευξη τύπου. 7 συνολικά Διευθυντής Ειδήσεων θα ανακρίνουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα επιχειρήσουν να διευκρινίσουν όλα όσα ο κόσμος θέλει να μάθει γύρω από τις διαπραγματεύσεις του Κυπριακού. Να ξεκαθαρίσουμε πως η συζήτηση θα επικεντρωθεί κυρίως στα 4 κεφάλαια που έχουν ήδη συζητηθεί εδώ στην Κύπρο, ναι, και στο εδαφικό, το οποίο αναμένεται να συζητηθεί κατά το κρίσιμο ραντεβού της Γενέβης από τις 7 μέχρι και τις 11 Νοεμβρίου. 6:30 είναι προγραμματισμένη να αρχίσει αυτή η συνέντευξη τύπου και να ολοκληρωθεί στις 8. Θα επανέλθουμε λοιπόν στο Προεδρικό εκείνη την ώρα. Σε ευχαριστώ θερμά, Μάρια. Καλή συνέχεια. Κύριε Κυπριανού, μια πρώτη δική σας αξιολόγηση, τι εσείς περιμένετε να διευκρινιστεί απόψε? Είναι κρίσιμες οι στιγμές. Ναι, βεβαίως, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ενημερώσει ο Πρόεδρος για το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και τις συγκλήσεις και τις διαφωνίες όμως. Θεωρώ είναι σημαντικό να λεχθεί και αυτό, γιατί είναι άλλο θέματα που δεν συζητήθηκαν και άλλο θέματα που συζητήθηκαν και δεν μπόρεσε να υπάρξει συμφωνία. Επίσης πιστεύω θα είναι χρήσιμο να ενημερώσει το τι θα επιδιώξει, μπορεί όχι με λεπτομέρεια, αλλά το τι θα επιδιώξει και ποιοι είναι οι στόχοι της πλευράς μας πηγαίνοντας στην Ελβετία. Αυτό είναι εύκολο τώρα να το δημοσιοποιήσει όμως? Πιστεύω ότι μπορεί, ναι, μα κοιτάξτε, όλη μέρα γίνονται δηλώσεις και τοποθετήσεις και συνεντεύξεις. Νομίζω ότι από υπεύθυνα αρχή είναι πιο σημαντικό παρά μέσα από διαρροές και από ψιθύρους. Και ειδικά να απαντήσει σε αυτά που προβάλλουν από την άλλη πλευρά. Να δώσω παράδειγμα, θέμα περιτροπής Προεδρίας. Η άλλη πλευρά το βάζει σαν κόκκινη γραμμή. Για μας είναι κόκκινη γραμμή ή το συζητάμε? Μέχρι στιγμής οι δημόσιες τοποθετήσεις είναι ότι αποτελεί και για μας κόκκινη γραμμή. Ωραία, δεν το έχουμε ακούσει με αυτή τη λέξη, οπότε έχει σημασία να το ακούσουμε. Εκείνο εγώ που θα ήθελα επίσης να ακούσω είναι γιατί έχει γίνει όλη αυτή η αλλαγή της διαδικασίας. Οι προϋποθέσεις και όροι που είχαν τεθεί και είχαν συμφωνηθεί στην ουσία με την άλλη πλευρά για τη μετάβαση στην Ελβετία δεν πληρούνται. Πάμε τώρα, χωρίς την ουσία να έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις στα υπόλοιπα θέματα, πάμε να συζητήσουμε όχι μόνο το εδαφικό, όπως ήταν η αρχική σκέψη και η αρχική συμφωνία, αλλά και όλα τα άλλα θέματα, και μάλιστα το εδαφικό χωρίς χάρτες, ενώ
Η βασική αιτιολογία γιατί πάμε στην Ελβετία ήταν ακριβώς γιατί θα ήθελε ο κύριος Ακίνγκη να μπορεί να συζητάμε χάρτες χωρίς την επιρροή του περίγυρου εδώ. Άρα λανθασμένη η επιλογή του να συζητηθούν και να συμφωνηθούν ενδεχομένως πρώτα τα κριτήρια παρά να μπουν χάρτες στο τραπέζι. Εγώ πιστεύω και εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η επιλογή της διαδικασίας και των υπόλοιπων θεμάτων ταυτόχρονα και των κριτηρίων θα δώσει διέξοδο στην τουρκική πλευρά να μην συζητήσει ουσιαστικά το θέμα του εδαφικού. Και ακριβώς αυτό που αναμένουμε όλοι και συμφωνώ με τους προελήσαντες ότι θέλουμε να δούμε την Τουρκία να τίθεται πρώτων ευθυνών της, πιστεύω ότι της δίνουμε διαδικαστικά ένα διέξοδο να μην το κάνει και βλέπω ότι ο στόχος της Τουρκίας είναι της τουρκικής πλευράς να τα παραπέμψει όλα στην περίφημη πενταμερή, πολυμερή, εξαμερή, όσοι και θα είναι. Σήμερα. Ακριβώς. Και Ένωσης. Το περιουσιακό θα στείλουν εκεί και το εδαφικό και τους χάρτες και όλα αυτά ζητήματα. Και εκεί σίγουρα δεν θα είναι και οι καλύτερες συνθήκες για μας. Άρα πιστεύω ότι θα πρέπει να καθορίσει ο πρόεδρος σήμερα και τις προϋποθέσεις, ασχέτως αν δεν είναι το μεθεπόμενο βήμα, τις προϋποθέσεις κάτω τις οποίες θα δεχόμαστε να πάμε στην πολυμερή και ελπίζω να τις στηρίξει κιόλας. Ναι, κύριε Τορναλίτη, θα να σχολιάσετε την προσέγγιση, τη διαφωνία του κύριου Κυπριανού, του Δίκο. Ναι. Για τον τρόπο με τον οποίο πάμε να διαπραγματευτούμε εκεί και τη διαδικασία που θα ακολουθήσει. Υπήρξε και κοινών ανακοινωθέν των Ηνωμένων Εθνών μετά από την τελευταία συνάντηση των δύο ηγετών εδώ στην Κύπρο, το οποίο είναι ξεκάθαρο. Πρώτα και πάνω απ' όλα θα συζητηθεί το εδαφικό και σίγουρα δεν θα συζητηθούν οι εγγύσεις και ασφάλεια που ζητούσε επίμονα και είναι η πραγματικότητα η άλλη πλευρά. Αλλά εκκρεμούνται όμως ζητήματα θα μπουν. Ναι, βέβαια, στο διάλογο. Μας συμφέρει και εμάς το συγκεκριμένο. Θα, απλά το θα οδηγήσουμε να... στον λαό μια συμφωνία η οποία να έχει μη ολοκληρωθέν τα θέματα. Όχι, βεβαίως. Ναι, αλλά αρχικώς λέγαμε ότι θα τα ολοκληρώναμε τα άλλα εδώ και μετά θα γινόταν η συζήτηση εκτός Κύπρου. Ναι. Αυτή ήταν η πρώτη. Θα πω ότι το Κυπριακό είναι εδώ και 42 χρόνια για να παραμένει άλυτο. Προφανώς είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Είναι το δεύτερο αρχαιότερο πρόβλημα στον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών. Εμείς επιδιώκουμε την απαλλαγή μας από την κατοχή. Εμείς θέλουμε έτσι να επιστρέψουν οι πρόσφυγες μας στους τόπους τους. Εμείς θέλουμε να απαλλάξουμε την πατρίδα μας από τη μεγάλη απειλή των επίκων. Γι' αυτό νομίζω ότι τα διαδικαστικά δεν έχουν τόση σημασία όσο ο τελικός στόχος που είναι η επανένωση της πατρίδας μας, βεβαίως βασισμένη πάντοτε στη συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία βεβαίως οφείλουμε έτσι να υπηρετούμε με σεβασμό πάντοτε. Και αυτό τίθεται από κάποιους υπό αμφισβήτηση. Καλά, αυτοί που το θέτουν αμφισβητούν τα πάντα, οπότε δεν μπορώ να επισέλθω σε έναν ονειρικό κόσμο έτσι που βλέπει τα πάντα γκρίζα ή μαύρα. Α, είναι ο πολιτικός μηδενισμός χωρίς να επιμέρους εννοείται. Βεβαίως, υπάρχει ένας πολιτικός... Να αξιολογείται το κάθε... Που παράγεται από μια συγκεκριμένη βιομηχανία απόλυτου μηδενισμού. Πού εδρεύει αυτή η βιομηχανία, κύριε Τορναρίδη? Κυρίως στο Δημοκρατικό Κόμμα, να, θα έλεγα. Και δεν αναφέρομαι προφανώς στον κύριο Μάρκο. Το δίκο έχω προσωπικό. Ναι, έχετε δίκο, έκανα λάθος. Κυρίως τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Αυτός παράγει τη συγκεκριμένη βιομηχανία, η οποία είναι μια βιομηχανία απόλυτης άρνησης, απόλυτης ισοπαίδωσης, απόλυτης ανησυχίας. Και εμείς ανησυχούμε και πρέπει να σας πω ότι ανησυχούμε πάρα πολύ. Όμως αν παραμείνουμε μόνο μέσα στην ανησυχία μας, προσκολλημένοι ή δεμένοι σε μια καρέκλα και δεν κάνουμε τίποτα, προφανώς δεν θα υπάρξει τίποτα. Τα τετελεσμένα θα συνεχίσουν να εδραιώνονται, οι απειλές έναντι του ελληνισμού θα μεγιστοποιούνται και δεν ξέρω και δεν άκουσα. Εσείς ακούσατε, είμαι σίγουρος όχι. Την όποια αντιπρόταση εμείς λέμε ότι μέσα από τις συνομιλίες βασισμένη σε αυτά που είπε και θα ξαναπεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, επιδιώκουμε την απαλλαγή μας από την κατοχή. Μια τελεία για να ποια είναι να... η αντιπρόταση του κυρίου Νικόλα Παπαδοπούλου ή των άλλων που ανησυχούν? Θα κάνω σκύπ, με επιτρέπετε, για να απαντήσει ο κύριος Κυπριανού και θα επανέλθω. Εγώ διαφωνώ και διαφωνώ και με προσωποποίηση του θέματος. Το ότι κάποιος εκφράζει με έντονο τρόπο τις ανησυχίες και υποδεικνύει τους κινδύνους που ελοχεύουν, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απόρριψη και άρνηση και δεν επιθυμεί αυτό, λύση. Δεν είπα αυτό. Μίλησα για βιομηχανία πολιτικού μηδενισμού. Τι πράγμα είναι. Ότι δεν πράγμα είναι. Αντιθέτως, αυτό που γίνεται δεν είναι εκ των προτέρων απόρριψη άρνηση. Μπορεί να αξιοποιούνται εκφράσεις και ίσως με πιο έντονο τρόπο από ότι σε άλλες περιπτώσεις. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι υποδεικνύει το Δημοκρατικό Κόμμα και ο πρόεδρος του και οι υπόλοιποι
ίσως με διαφορετική φρασιολογία ο καθένας, υποδεικνύει κινδύνους και ανησυχίες που υπάρχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε για τις συνομιλίες, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε τη λύση, αλλά το να αποδεικνύεις ποιοι είναι οι κίνδυνοι ακριβώς για να αντιμετωπιστούν, να προετοιμαστούμε κατάλληλα για να μην έρθουμε προτελεσμένων ή προεκπλήξεων. Και θέλω να τονίσω ότι και η διαδικασία, και το διαφωνώ και το διαδικασία, έχει τη σημασία της. Και έδωσα παράδειγμα και έδωσα και εισήγηση. Δεν έπρεπε να δεχτούμε να συζητηθεί οτιδήποτε άλλο πλην του εδαφικού και χωρίς χάρτες μάλιστα. Σας λέω ότι μας συμφέρει ουσιαστικά εφόσον εκκρεμούν τα τώρα ζητήματα. Μα δεν είναι ίσως το τέλος. Εκεί. Μα δεν είναι το τέλος της διαδικασίας τώρα. Δεν θα υπογράψουν στο τέλος της εβδομάδας. Πάνε Ελβετία στα πλαίσια των συζητήσεων και των συνομιλιών για να συζητήσω το εδαφικό. Και θα συνεχίσουμε μετά το κύριο Άιντερ από αυτό το πράγμα. Άρα, γιατί να δώσουμε αυτή τη διέξοδο στην Τουρκία, ακριβώς να την ευκολύνουμε να ξεφύγει από την ουσιαστική ένα λεπτό, συζήτηση. Όμως, μια ζωή δεν συζητούσαμε ότι θα έπρεπε να γίνονται παράλληλα και χιαστοί οι διαπραγματεύσεις επί των βασικών κεφαλαίων. Όχι, να μην τα μπερδεύουμε. Γι' αυτό το ρωτώ, για να το ξεκαθαρίσουμε. Τώρα συζητάμε όλα τα θέματα, είτε χιαστή, είτε παράλληλα, είτε ταυτόχρονα. Το εδαφικό δεν είχε ανοίξει μέχρι τώρα. Τα συζητάμε όλα όσα έχουμε εμείς και αν είναι από εμάς να κάνουμε παραχωρήσεις, και έχουμε κάνει παραχωρήσεις. Ίσως και υπέρ το δέο. Τώρα μπαίνουμε για πρώτη φορά στο θέμα, με εξαίρεση το περιουσιακό, που υπάρχει πλήρη σύγκρουση και ναι, με αναγνωρίσει το θέμα ιδιοκτησίας, αλλά από τη στιγμή που δεν συμφωνείται η άσκηση αυτού του δικαιώματος ιδιοκτησίας, στην ουσία δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Τώρα πάμε στο βασικό θέμα που η Τουρκία θα δείξει, και τονίζω ότι η Τουρκία, γιατί το εδαφικό είναι σαφέστατο θέμα που το χειρίζεται η Τουρκία. Θα δείξει την πραγματική της πρόθεση. Και εγώ θα θεωρούσα ότι θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο για τον ίδιο τον πρόεδρο και την πλευρά μας να επικεντρωνόμαστε σε αυτό το ζήτημα και μακάρι αληθεί αυτό και μετά συζητούμε διακυβέρνηση και αν θα έχει υπουργό ευρωπαϊκών θεμάτων και τι θα γίνει με την κεντρική τράπεζα και τι θα γίνει με τα stress test των τραπεζών. Αυτά όλα είναι δευτερεύοντα μπροστά στο μεγάλο θέμα του εδαφικού. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να συζητηθούν. Αλλά επειδή ακριβώς δεν είναι το τέλος του δρόμου τώρα και δεν είναι το τέλος της διαδικασίας. Αλλά ο ίδιος μας είπε ότι αυτά τα ζητήματα θα τα συζητήσουν στην Ελβετία. Είναι κρεμότητες που υπάρχουν σε αυτά τα ζητήματα. Αν έχω αντιληφθεί σωστά, κύριε Διανού, διαφωνείτε με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται ο κύριος Παπαδόπουλος. Στην ουσία συμφωνώ. Είπαμε, ο καθένας έχει το δικό του τρόπο έκφρασης. Αλλά στην ουσία οι κίνδυνοι που επισημαίνει και τα σημεία που εντοπίζει, τα οποία προκαλούν ησυχία, πιστεύω ότι είναι σωστά. Και είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να λάβει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν πρέπει να το παίρνει ο πρόεδρος ότι είναι υπόσκαψη του ρόλου του. Αντίθετα, είναι βοηθητικό, πιστεύω, αν έχουμε λάθος, τόσο το καλύτερο. Αν έχουμε όμως μια βάση αυτά που λέμε, να τα λάβει υπόψη, να τα χειριστεί πριν ακριβώς πάει στις συνομιλίες. Κύριε Στεφάνη. Λοιπόν, θα πρέπει να πω ότι οι ανησυχίες και κίνδυνοι υπάρχουν. Και αυτός που δεν αντιλαμβάνεται αυτό το πράγμα σημαίνει δεν έχει επίγνωση των. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που ίσως έχουμε συναντήσουμε το επόμενο διάστημα? Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να υπάρξει ένα διέξοδο που θα οδηγήσει σε κατάρρευση της διαπραγματεύσης με αποτέλεσμα να έρθει ο διεθνής παράγοντας και να αναζητήσει ευθύνες. Και εδώ θα υπάρχει κίνδυνος να αναλάβουμε και εμείς ευθύνες, γεγονός που αυτό θα καταλήξει σε κάποια άλλα πράγματα. Βεβαίως, για να μην συμβεί αυτό θα πρέπει να κάνουμε συνέχεια υποχωρήσεις, θα έλεγε κανείς τώρα. Αυτό θα έλεγα τώρα, ναι. Ότι αυτό το οποίο εμείς χρειάζεται να κάνουμε κάθε φορά είναι να πηγαίνουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ασφαλώς με θέσεις που να στηρίζονται σε αρχές και την ίδια ώρα να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε βήματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξαντλούμε τα περιθώρια που έχουμε στα δικά μας χέρια για να βρούμε συγκλήσεις και να υπάρχει συμφωνία. Κάποιοι λένε ότι τα εξαντλήσαμε αυτά τα περιθώρια. Ωραία, εδώ υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις. Δικαίωμα του καθενός να κάνει αυτές τις εκτιμήσεις, αλλά θέλω να πω το εξής. Επειδή το τελευταίο διάστημα έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα και έχουμε ακούσει και πράγματα που πάνε και πέρα από το 60. Υπάρχουν ανησυχίες και ανησυχίες, υπάρχουν δυνατότητες και δυνατότητες, αλλά υπάρχουν και πράγματα που απλά δεν πατούν πάνω στις πραγματικότητες. Για παράδειγμα, να σας πω ένα θέμα. Ναι. Άνοιξε πρόσφατα από πολιτικό αρχηγό το θέμα γιατί να έχουμε δύο βουλές, άνω και κάτω βουλή. Ποτέ η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έθεσε τέτοιο θέμα, δεν αμφισβήτησε τέτοιο θέμα. Εάν διαπραγματευόμαστε από το 1974 και από το 1977 διαπραγματευόμαστε τη Διζωνική Δημοτική Ομοσπονδία, όταν έρχεται κάποιος τώρα και λέει, ξέρετε,
Μα γιατί πρέπει να συζητούμε για δύο βουλές? Ξέρετε τι λέει ο διεθνής παράγοντας. Αν θέσουμε έτσι θέμα εμείς, απλώς θα πούνε ότι αυτοί δεν θέλουν λύση. Αλλά είναι τόσο σημαντικό, γιατί να μην βελτιώσουμε κάτι που αν εκτιμούμε ότι στο, για τον στο πέρασμα λόγο, του χρόνου δεν ήταν λειτουργικό. Η πλειοψηφία των ομοσπονδιών σε όλο τον κόσμο έχουν άνω και κάτω βουλή. Και γιατί ό,τι συζητήσαμε μέχρι σήμερα το συζητήσαμε με αυτή τη λογική. Άνω και κάτω βουλή. Γερουσία και κάτω βουλή. Και μάλιστα με συγκεκριμένο τρόπο. Διότι και ότι στη γερουσία θα υπάρχει. Πολύ, στη γερουσία δεν έδειξε να ήταν και επιτυχημένο στην τελική. Να σας πω κάτι όμως. Επειδή πολλοί παραπέμπουν στο 60 και ότι πλησιάζουμε στις συμφωνίες αυτές, θα μπορούσε κανείς να απαντήσει. Δεν πέτυχε και ιδιαιτέρως. Ναι, αλλά να πω κάτι όμως. Τα βασικά, τα οποία έχουν επισημάνει σειρά γενικών γραμματιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και υπάρχει και τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δεν θα πάμε τώρα να αναζητήσουμε άλλα βασικά πράγματα από αυτά που συζητούσαμε τόσο καιρό. Είναι γι' αυτό που λέω ότι εάν θέλουμε να προφυλάξουμε τον εαυτό μας από ένα πιθανό αδιέξοδο που θα πάει και σε ευθύνες, ο καλύτερος τρόπος να προστατεύεις τον εαυτό σου είναι να είσαι συνεπής με τα βασικά που έχει συζητήσει διαχρονικά μέχρι σήμερα και που στηρίζονται πάνω σε αυτή την βάση η οποία είναι καταγραμμένη σε σειρά ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Να πω αναφορικά με το εδαφικό, έτσι καταλαβαίνω ότι σε λίγο θα ξεκινήσει και η διακαναλική του Προέδρου. Όντως πάμε για το εδαφικό και η προσπάθεια μας θα πρέπει να είναι να πέσει χάρτη στο τραπέζι, διότι χωρίς χάρτη δεν συζητά εδαφικό. Συμφώνετε λοιπόν με τον κύριο Κυπριανού. Ναι, αυτή θα πρέπει να είναι η δική μας η προσπάθεια. Όχι. Και από ό,τι ελέγχθη θα συζητηθούν πρώτα τα κριτήρια. Και μετά. Να σας πω κάτι όμως. Αν προκύψει συμφωνία ή συναντήληψη, θα πάρουμε. Αλλά τα κριτήρια, αντιλαμβάνεστε, πρέπει να έχουν μια λογική και αυτή η λογική πρέπει να αποτυπώνεται πάνω σε ένα χάρτη. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι εάν προχωρήσει αυτή η υπόθεση με τον χάρτη και το εδαφικό, δεν θα ήταν άσχημο, τουναντίον πιστεύουμε ότι θα ήταν θετικό, αφού προχωρήσει αυτό το ζήτημα, να το διασυνδέσουμε με το περιουσιακό. Άλλωστε, εμείς ήμασταν αυτοί που διασυνδέαμε το θέμα με το περιουσιακό, γιατί με βάση τη δική μας τη λογική, ότι εάν υπάρξει επιστροφή μεγάλου αριθμού Ελληνοκυπρίων προσφύγων, πως αυτό θα έχει αντανάκλαση και πάνω στην επίλυση του περιουσιακού. Θα διευκολύνει τα πράγματα. Και αυτό θα βοηθήσει λογικά και τη δική μας επιχειρηματολογία, γιατί θα πρέπει να γίνουν ουσιαστικές εδαφικές προσαρμογές και γιατί ένας μεγάλος αριθμός Ελληνοκυπρίων προσφύγων θα πρέπει να επιστρέψει υπό Ελληνοκυπριακή διοίκηση. Κύριε Τωρναρίτη, η κόκκινη γραμμή, η μόρφου, η επιστροφή της υπό Ελληνοκυπριακή διοίκηση. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν πίστεψα ποτέ στα χρώματα των γραμμών. Και ειδικά όταν βρίσκεσαι σε μια κρίσιμη στιγμή, σε μια κρίσιμη διαπραγμάτευση, νομίζω τα περισσότερα, η ονοματολογία ειδικά εδαφών και πόλεων κάνει ζημιά. Αλλά εμείς το έχουμε πει πολλές φορές, θα σας το πω και απόψε, ναι, θεωρούμε ότι η Μόρφου πρέπει να επιστρέψει υπό Ελληνοκυπριακή διοίκηση. Και βεβαίως όχι μόνο η Μόρφου, αλλά πρέπει να υπάρξει τέτοια επιστροφή εδαφών και περιοχών που να θεωρηθεί λογική. Καλά, γιατί δηλειάζετε να το θέσετε ως κόκκινη γραμμή, όταν μου λέτε δεν μ' αρέσει αυτή ότι η εκφρασή κόκκινες γραμμές. Δηλαδή, γιατί έχει αλλεργία με το κόκκινο. Όχι, δεν είναι θέμα, αντίθετα. Αλλά θέλω να σταθώ σε αυτό, σε κάτι που λέχθηκε προηγούμενα. Πρέπει να παραμένουμε σταθεροί σε διεκδικήσεις και δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε με τους εαυτούς μας πρώτα και πάνω απ' όλα, ούτε με τη διεθνή κοινότητα. Γνωρίζετε πολύ καλό ότι υπάρχουν απόψεις εδώ πέρα από κόμματα, πρέπει λένε να καταγγείλουμε την Ομοσπονδία και μετά να πάμε πού. Κάποιοι, κυρία Κενεβέζου, το λένε ευθέως και μπράβο τους, γιατί άλλαξαν στρατηγική, άλλαξαν άποψη για την επίλυση του Κυπριακού. Αρνούνται, λένε, τη διζωνική δικοινοτική Ομοσπονδία που ήταν η μεγαλύτερη υποχώρηση της πλευράς μας. Πρώτα η διζωνική δικοινοτική και μετά η πολιτική ισότητα, η αναγνώριση της πολιτικής ισότητας. Αυτές οι δύο ήταν οι υποχωρήσεις της πλευράς μας, αν θέλετε, από το 60 μέχρι σήμερα που μιλάμε. Τώρα υπάρχουν σημαντικές επιτυχίες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όχι μόνο τώρα, τα τελευταία χρόνια και επί προηγούμενου Προέδρου υπάρχουν συγκλήσεις που βελτιώνουν ακόμη, ναι, και το Σύνταγμα το 60 που είναι σημείο αναφοράς. Η εγκαθίδρυση της, η συνθήκη εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνθήκη συμμαχίας και άλλος πώς, ουσιαστικά
είναι αυτές που εγέννησαν την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν μπορούμε να λακάρτ έτσι να παίρνουμε κομμάτια και να τα παραθέτουμε έτσι. Γιατί οι Τούρκοι το κάνουν, δημόσια. Θα μπορούσε κανείς να σας απαντήσει. Ωραία. Γιατί να μην το κάνουμε εμείς. Άρα λέω και ισχυρίζομαι ότι υπάρχουν μεν κόμματα που λένε στον λαό την αλήθεια ότι εμείς δεν συμφωνούμε πλέον. Υπάρχουν άλλα που συγκεκαλυμμένα ρίχνουν διαφόρων ειδών ατάκες. Όπως αυτή που αναφέρθηκε προηγούμενα, το γιατί να έχουμε δύο βουλές, άσχετα αν και τα ίδια τα κόμματα όταν ήταν στην εξουσία, αυτά που το λένε σήμερα, το υπεστήριζαν, ασχέτως αν 40 και πλέον τις 100 του πλανήτη Γη, της ανθρωπότητας, των πολιτών δηλαδή, ζουν κάτω από την ομοσπονδιακά συστήματα διακυβέρνησης και το 90 και πλέον τις 100 έχουν δύο βουλές, και ασχέτως, και δεν το λένε αυτό, του γεγονότος ότι συμφωνήθηκε, είναι σύγκληση, ότι θα είναι 75% Ελληνοκύπροι και 25% Τουρκοκύπροι, ενώ στο Σύνταγμα του 60 ήταν 70-30. Από το πρωί όμως μέχρι το βράδυ κατηγορούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι συμφώνησε τα πάντα, όχι μόνο βασισμένα στην πολιτική ισότητα, αλλά και στην αριθμητική ισότητα. Πράγμα το οποίο δεν ευσταθεί. Τελειώνω λέγοντας. Δεν είμαστε διατεθειμένοι, κυρία Κενεβέζου, να αποδεχτούμε την όποια λύση του Κυπριακού. Και το ξεκαθαρίζουμε. Όμως, αν πιστέψει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν πιστέψουμε ότι η λύση που θα βρεθεί τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή μπροστά του ικανοποιεί τις προσδοκίες του λαού μας και διασφαλίζει το μέλλον των Ελληνοκυπρίων τα δεκάδες, εκατοντάδες χρόνια που έχουμε μπροστά μας, θα πούμε το μεγάλο ναι, δεν θα φοβηθούμε, κυρία Κενεβέζου, ούτε την μιζέρια, ούτε την διασπορά του φόβου, ούτε την παρελθοντολογία. Κάποιοι σας απαντούν, ούτε τη δική σας υπεραισιοδοξία. Όχι, μα δεν είπα αυτό. Είπα αντίθετα κάτι διαφορετικό. Δεν το λέω για απόψε, το λέω γενικότερα. Λέω ότι δεν είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε το οτιδήποτε, αλλά την ίδια ώρα είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε εκείνο το σημείο αναφοράς που θα σπρώξει την πατρίδα μας μπροστά. Λοιπόν, έχουμε ήδη ξεπεράσει την ώρα κατά την οποία επρόκειτο να αρχίσει η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έχουμε κάποια ενημέρωση? Ακόμη. Λοιπόν, προφανώς γίνονται οι τελευταίες προετοιμασίες. Ήθελα έτσι άλλο 2-3 σχόλια να κάνω που δεν πρόλαβα προηγουμένως. Πρώτον, οι θέσεις μας για σημαντικά ζητήματα πρέπει να είναι ξεκάθαρες. Τι γίνεται με τη διεθνή διάσκεψη, την πολυμερή διάσκεψη, την πενταμερή που λέει η τουρκική πλευρά. Καταρχήν, εμείς πενταμερή δεν δεχόμαστε. Τελεία. Δεύτερον, η αντιπροσωπευτική διεθνή διάσκεψη θα μπορεί να συγκληθεί όταν και εφόσον ουσιαστικά κλείσουμε με τα ζητήματα της εσωτερικής ψυχής του Κυπριακού. Και γιατί το λέμε εμείς αυτό το πράγμα? Γιατί δεν πρέπει τέτοια ζητήματα που αφορούν εμάς τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους στην εσωτερική συνταγματική δομή του κράτους, αυτά που θα συμφωνήσουμε δύο κοινότητες, να τα αφήσουμε για κάποιους τρίτους σε μια διεθνή διάσκεψη? Εμείς θα πρέπει να τα συμφωνήσουμε. Άρα θα αυτά πρέπει να κλείσουν όλα. Ναι, ή να βρεθούν σε μια καλή ακτίνα συμφωνίας που να μείνουν μόνο κάποια επιμέρους και να πάμε στη διεθνή ψυχή του Κυπριακού, που εκεί θα ασχοληθούμε με το θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Εμείς έχουμε τη θέση ως ΑΚΕΛ ότι αυτό το ζήτημα της ασφάλειας και των εγγυήσεων θα είναι καλό να το συζητήσουν και οι δύο κοινότητες μεταξύ τους. Μπορεί να βρούμε έναν τρόπο να συμφωνήσουμε μεταξύ μας και αυτή η κοινή θέση θα αποτελεί και μια επιπλέον πίεση πάνω στην Τουρκία. Για την ώρα μας χωρίζει μεγάλη απόσταση. Βεβαίως, και σε άλλα ζητήματα, όχι μόνο όχι, σε αυτό. Να ρίξω και ένα κάτω στο τραπέζι. Ναι. Εμείς ήμασταν της άποψης, την είπαμε, θα τη λέμε, την είπαμε από την αρχή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Την εκπεριτροπής Προεδρία, με διασταυρούμενη και σταθμισμένη ψήφο, όπως τη συμφωνήσαμε ήταν πακέτο τότε, θα πρέπει καλά να την φέρει πίσω. Δεν πρόκειται να βρει καλύτερο σύστημα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επιχείρησε, και οι Τούρκοι στέκονται μόνο στην εκπεριτροπής Προεδρία που δεν μπορούμε να την δεχτούμε από μόνη της. Γιατί η διασταυρούμενη ψήφος ξεπερνά χωριστικά στοιχεία που υπάρχουν στο Σύνταγμα του 60, που υποχρεώνει Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να ψηφίζουν χωριστά. Και η διασταυρούμενη ψήφος θα δημιουργήσει δυναμική συνυπευθυνότητας και συνευθύνης των δύο κοινοτήτων για την κοινή τους πατρίδα. Στεφάνη, λέγεται, γιατί το 18% να δει η κύρια κυβερνά το 82. Στο Σύνταγμα του 60, ξέρετε τι έχουμε? Έχουμε πρόεδρο Ελληνοκύπριο, Τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο. Γιατί το λέω? Γιατί το Κυπριακό δεν είναι λευκός πίνακας.
Ζητούμε τώρα από την, θα ζητήσουμε από την τουρκοκυπριακή κοινότητα μετά από το 1974 με την κατοχή, με τον χρόνο να κυλά και να ενισχύει τα τετελεσμένα της κατοχής επί του εδάφους, να τους πούμε το εξής. Ξέρετε, είχατε την αντιπροεδρία με βέτο σε τρία σημαντικά κεφάλαια της διακυβέρνησης της χώρας και θα πάμε τώρα σε μια λογική που εμείς θα κάνουμε κουμάντο και δεν θα έχετε κανένα λόγο. Το δεύτερο είναι ότι γιατί η εκπεριτροπής προεδρία δεν συζητήθηκε για πρώτη φορά επί Δημήτρη Χριστόφια, έτσι. Ξεκίνησε να συζητείται από το 1993. Όταν ο Δημήτρης Χριστόφιας το βρήκε μπροστά του, και αυτό με βάση και όσα είπε και ο κύριος Μαρκίδης, ότι την εκπεριτροπής προεδρία την χρέωναν στην, ή την πίστονταν ανάλογα στην ελληνοκυπριακή πλευρά, θα έπρεπε να χειριστούμε τα πράγματα ανάλογα. Και αυτό το οποίο εμείς βάλαμε κάτω στο τραπέζι ήταν να υπάρχει διασταυρούμενη ψήφος, έτσι ώστε οι Ελληνοκύπροι να έχουν λόγο για τον Τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο που θα γίνεται και πρόεδρος και οι Τουρκοκύπροι να έχουν λόγο για τον Ελληνοκύπριο. Εδώ για την ώρα ο πρόεδρος δεν συμφωνεί μαζί σας. Συμφωνώ, εμείς τον καλούμε να το θέσει. Να. Κύριε Κυπριανού. Ναι, βέβαια, πρώτα απ' όλα πρέπει να ακούσω τι θα πει ο πρόεδρος. Εκείνο που θα έλεγα είναι ότι εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να συζητήσουμε ακόμα και το θέμα της ασφάλειας μεταξύ των δύο πλευρών. Εγώ πιστεύω όμως, όπως είπα και πριν, όχι μόνο αυτό δεν θα δεχθούν να συζητήσουν μαζί μας, ούτε το εδαφικό ουσιαστικά δεν θα συζητήσουν Τουρκοκύπροι χωρίς την παρουσία της Τουρκίας. Αυτή είναι η πρόβλεψη δική μου, μακάρι να βγω λαθασμένος. Δεν ότι θα βρεθεί κανένας Τούρκος αντιπρόσωπος εκεί στην Ελβετία. Όχι, απλώς θα είναι γενικολογίες και γενικότητες. Για να μείνει παρακάτω και θα είναι η προσπάθεια, δεν λέω θα δεχτούμε εμείς, να μην παρεξηγούμε, αλλά η προσπάθεια πιστεύω της άλλης πλευράς θα είναι να το παραπέμψει και αυτό το θέμα στην Πολυμερή. Η πενταμερή όπως η ίδια επιθυμεί. Ναι, βέβαια, εντάξει, ούτε εμείς συμφωνούμε βέβαια στο θέμα της πενταμερούς. Σίγουρα πρέπει να είναι παρούσα η Κυπριακή Δημοκρατία, ασχέτως ποιοι άλλοι θα είναι προσκεκλημένοι εκεί. Θα είναι μια διευρυμένη συνάντηση. Ναι, αλλά έχει σημασία η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο πρόεδρος το έχει πει σε δική του παρέμβαση. Και η πενταμερής διευρυμένη είναι, κύριε Τερναρίτη. Ναι, πενταμερής, προφανώς δεν θα υπάρξει. Αφήστε να πληρώσω όμως, Λοιπόν, άρα έχει σημασία, δεν είναι ο αριθμός, είναι η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχει σημασία. Και αυτό είναι που πρέπει να το επιμείνουμε εμείς. Από εκεί και πέρα, επειδή έγινε αναφορά για την Ομοσπονδία και το σύστημα, είναι το περιεχόμενο που έχει σημασία, δεν είναι ο τίτλος. Η ομοσπονδιακή λύση είναι όντως ο συμβιβασμός που δεχτήκαμε, διότι φάνηκε ότι είναι η μόνη δυνατότητα επανένωσης και απελευθέρωσης, πρέπει κανείς, της Κύπρου. Λοιπόν, θα σας διακόψω γιατί θα πρέπει να πάμε στο Προεδρικό. Αρχίζει η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας.